Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο. Ακολουθούν οι Σοσιαλδημοκράτες, η Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, οι Πράσινοι, οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές και η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ζαν-Κλον Γιούνκερ, δήλωσε πως το αποτέλεσμα του δίνει το δικαίωμα να αναζητήσει πλειοψηφία για να γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πραγματικά πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα συζητήσουμε όχι μόνο για θέσεις και διορισμούς, αλλά πρέπει να συζητήσουμε σε βάθος την ουσία. Είμαι έτοιμος να συζητήσω ουσιαστικά, κυρίως με τους σοσιαλιστές, διότι δεν υπάρχει πλειοψηφία εκτός από έναν λεγόμενο μεγάλο συνασπισμό, υπογράμμισε και σημείωσε με νόημα. Δεν γονατίζω μπροστά σε κανέναν ηγέτη. Πάντως, ο σοσιαλιστής υποψήφιος για την Κομισιόν, Μάρτιν Σούλτς, εκμεταλλευόμενος τα προβλεπόμενα στη συνθήκη της Λισαβόνας, έσπευσε να τονίσει πως χωρίς τη συμφωνία των σοσιαλδημοκρατών είναι αδύνατη η πλειοψηφία. Στο πλαίσιο αυτό, υπερτόνισε πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα χάνει περί τις 60 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο. Ενδέχεται νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην είναι κανένας από τους υποψήφιους. Υπάρχει η ευελιξία να επιλεγεί τρίτο πρόσωπο για την Προεδρία της Κομισιόν.